Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο καλοπροαίρετος διαπιστώνει ότι τα οικονομικά του Δήμου και η πορεία του Δήμου σε μια πτωχευμένη Ελλάδα, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή, δυστυχώς κάποιοι πτωχεύσανε την πατρίδα μας, εμείς σε πείσμα των καιρών, με την οικοκυρεσύνη, με την απόλυτη διαφάνεια και με τη μεγάλη και σοβαρή δουλειά που γίνεται από την υπηρεσία του Δήμου εδώ πέρα, από τα οικονομικά, είμαστε από τους λίγους Δήμους που είμαστε για υπόδειξη. Εγώ όμως θα πω για δυο λεπτά κάτι. Σίγουρα σε κάθε προϋπολογισμό, αγαπητοί συνάδελφοι, η αντιπολίτευση λέει χρόνια τώρα, διαχρονικά, συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Ψηρόγιαννη που έχει μακρά θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντοτε οι αντιπολιτεύσεις λένε αντιλαϊκός, αντιεπενδυτικός, πολυπλασματικός, ακούσαμε τώρα χωρίς δημοκρατικό προγραμματισμό. Πάντοτε οι διοικήσεις, κύριοι, λένε μα αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υποδείξει μια διοίκηση. Μα αυτό που κάναμε εμείς είναι για να το μοιράσουμε ως υπόδειξη για χρηστές διοικήσεις. Εγώ, κύριοι, δεν θα πω αυτό. Ούτε θα πάρω τη μία πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά ούτε θα πάρω και την πλευρά της διοίκησης. Εγώ, κύριοι, θα σας πω ότι, επειδή ακούστηκαν πολλά μέσα εδώ, ότι με λόγια δεν χαλάει ούτε φτιάχνει η εικόνα μιας πόλης. Με λόγια δεν χαλάει, αλλά ούτε φτιάχνει η εικόνα μιας πόλης. Η εικόνα και η καθημερινότητα του πολίτη μένει στάσιμη με ανύπαρκτα έργα ή λανθασμένα έργα. Η εικόνα και η καθημερινότητα του πολίτη καλυτερεύει με έργα χρήσιμα, με έργα υποδομής και με πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διοίκηση κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, από τον πολίτη κρίνεται και από την κοινωνία αξιολογείται. Αυτούς ακούμε εμείς, όσο βαρύ που είναι αν είμαστε κάποιοι. Σ' αυτούς, αγαπητοί συνάδελφοι, καθόμαστε μπροστά με προσοχή. Αυτό έχω. Μπαίνω στην πληροφορία, κύριε Συγγενή. Στα τρία θέματα θα συζητήσουμε για την πληροφορία. Ωραία, ομόφωνα από την κατάλαβα. Ναι, κύριε Δημητρίου, ναι, κύριε Τσεβογενής,